Πάσα πολύ καλή για τον Κυπαρίσι στο πρώτο λεπτό, το πλασέ και το 1-0. Γκολ με το καλημέρα από την κάθετη πάσα για τον Θωμά Κυπαρίσι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Το καλύτερο γκολ που έχω πετύχει κατά τη γνώμη μου είναι στην περίοδο 2005-2006 μέσα στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΛ, το 2-2 για πολλούς λόγους και για την εκτέλεσή του. Ήταν πάρα πολύ όμορφο γκολ, ήταν πάρα πολύ κρίσιμο γιατί ήταν στο τελευταίο παιχνίδι. Θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε πάρα πολύ κόσμο από τη Λάρισα στην Τούμπα και νομίζω ότι πέρα από την ομορφιά του ήταν και η βαθμολογική του σημασία πάρα πολύ σημαντική. Παρίσι στο δυνατό σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει. 2-2 στις καθυστερήσεις η Λάρισα με τον Θωμά Κυπαρίσι, ένας ξαφνικός κεραυνός από τον έμπειρο επιθετικό της Λάρισας που πήγε ως αλλαγή στο παιχνίδι και τρέχει τώρα προς την πλευρά που είναι η φύλαθλη της Θεσσαλικής ομάδας για να πανηγυρίσει μαζί τους αυτό το γκολ με το οποίο η Λάρισα ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ 2-2. Παιχνίδι φυσικά ξέχαστο θα μου μείνει το παιχνίδι του Χαριλάου την περίοδος 2000-2001 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 4-0. Ήταν ουσιαστικά για μένα το πρώτο μεγάλο ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ που έζησα στη Θεσσαλονίκη. Είναι άλλο πράγμα να το ακούς, να το διαβάσεις και άλλο να το ζεις. Πραγματικό ντέρμπι, πάρα πολύ κόσμο, πολύ πάθος και ήμουν αυτός που είχα ανοίξει το σκορ σε μια υπέροχη βραδιά για την ομάδα του Άρη. Ωραία μπάλα του Νακόλη. Αφήνει ο Κυπαρίσης που είναι πάντα καλός φόρο. Ωραία προσποίηση. Γκολ. 1-0 από το Θωμά το Κυπαρίσι που είναι κλασικό striker που είναι παίκτης περιοχής και το δείχνει εδώ. Παίρνει την πολύ ωραία βαθιά πάσα από τον Νακόλη και είδατε πώς την αξιοποίησε με το άψογο κοντρόλ στην αρχή. Το γύρισμα που έκανε την ιδανική επιτόπια τρίπλα για να βρεθεί απέναντι από το Χούρογλου να στείλει την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν την περίοδο στην Ξάνθη του 98-99 που μέσα από μια καταπληκτική ομάδα που είχαμε παρόλο που δεν καταφέραμε να βγούμε στην Ευρώπη ήμουνα ουσιαστικά ο μοναδικός παίχτης πρώτα με τον κύριο Ιορδανέσκου και μετά με τον κύριο Δανιήλ που με κάλεσε στην εθνική ομάδα που είναι υπέρτατη τιμή για να ποδοσφαιριστεί. Όπως καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή οι παίχτες δηλαδή της εθνικής στο ρόστερ ήταν από το ΠΟΚ και από τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μάκνο Πατσατζόγλου. Περνάει πολύ ωραία ο Κυπαρίσι, συνεχίζει την προσπάθειά του. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή το σουτ, η απόκριση και το γκολ. 1-0 για τους γηπεδούχους.